Φέτος θα έχουμε μέδουσες, όπως καταλαβαίνω. Βεβαίως. Βεβαίως. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις μέδουσες. Πρέπει να μάθουμε. Έχουμε πολλά είδη μεδουσών. Άλλα είναι πιο επικίνδυνα, άλλα λιγότερο. Άλλα και καθόλου. Αλλά η κάθε μέδουσα έχει τη δικιά της περίοδο έξαρσης και άλλες φορές είναι πιο γενική και άλλες φορές πιο τοπική. Φέτος θα έχουμε αυτές τις μοβ περισσότερο. Τι θα έχουμε φέτος? Αυτές τις μοβ πλησιάζουμε στο Αιγαίο στην λήξη του, της έξαρσης. Ναι. Είμαστε τρίτη χρονιά πια, οπότε θα έχουμε λιγότερες στο Αιγαίο, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Μπορεί να μας δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα ίσως στην Αττική λόγω της περσινής κατάστασης. Από εκεί πέρα έχουμε το Ιόνιο που είναι δεύτερη χρονιά, είναι διαφορετική έξαρση. Και πάνω κάτω θα είναι ίδια με πέρσι. Ήδη έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην Κέρκυρα. Έχουμε καταγραφές ήδη για Λευκάδα και Παξούς αντιπαξούς. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται αυτή τη στιγμή μόνο στην Κέρκυρα και όχι τόσο στα άλλα νησιά. Μάλιστα. Που είναι πιο μεμονωμένες εμφανίσεις. Τώρα από αυτές τις μέδουσες όλες που θα υπάρχουν σε ελληνικές θάλασσες, κύριε Τακλή, ποιες είναι επικίνδυνες, ποιες πρέπει να προσέχουμε, να φοβόμαστε? Περισσότερο τη μέδουσα πυξίδα, είναι η χρυσάωραχη στο σκέλα που είναι, κάνει εξάρσεις κάθε χρόνο, μικρές εξάρσεις από μέσα Μαρτίου μέχρι μέσα Μαΐου, δηλαδή φτάνει στη λήξη της και βλέπουν ήδη πολίτες στην Ελλάδα πολλές αυτές καφέ μέδουσες να εκβράζονται νεκρές στις παραλίες. Και μετά πιο σημαντική είναι η μοβ μέδουσα. Αυτή η μοβ μας έχει ταράξει τα τελευταία χρόνια, κύριε Τακλή. Αυτή η μοβ με... Δυστυχώς. Δυστυχώς πρέπει να μάθουμε όμως να ζούμε. Έχουμε δει ότι σε όλη τη Μεσόγειο αλλάζουν οι ρυθμοί. Έχουμε ήδη πάνω από ένα βαθμό αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Ναι. Και αυτό βελτιώνει τις συνθήκες της μοβ μέδουσας να αναπαράγεται στα νερά μας. Όταν λέμε τώρα βέβαια το να μάθουμε να ζούμε, τι να κάνουμε, να μην μπαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να έχουμε συνέχεια το κεφάλι μας μην έχει μέδουσα? Δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο να μάθουμε να ζούμε, το καταλαβαίνετε? Σαφώς και δεν είναι εύκολο και ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί κιόλας όπως ενημερωνόμαστε οι νέοι. Ναι. Ειδικά ένας ηλικιωμένος είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό λέω. Ναι. Απλώς είναι κάποια μικρά πράγματα, ας πούμε μια κορτιζονούχα κρέμα. Ας έχουμε μαζί μας, ακόμα και να βγούμε στη θάλασσα να μας τσιμπήσει μία που ήταν και μόνη της. Βγαίνουμε από τη θάλασσα, βάζουμε την κορτιζονούχα κρέμα και τελείωσε ο πόνος εκείνη τη στιγμή. Εκτός αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας. Δηλαδή μαζί με τα υπόλοιπα που θα έχουμε στην τσάντα του μπάνιου, πρέπει να έχουμε και μία κρέμα ούτως ή άλλως. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω από ό,τι είπατε, θα έχουμε σε πολλές θάλασσες της χώρας φέτος μέδουσες. Θα έχουμε μέδουσες περισσότερο στο Ιόνιο. Τώρα το Αιγαίο. Περιμένουμε το Βόρειο Αιγαίο με μονωμένες εμφανίσεις. Τώρα προς Νότιο Αιγαίο ίσως να έχουμε λίγο περισσότερες. Αλλά και πάλι αυτό εξαρτάται πάντα από τον καιρό και τα θαλάσσια ρεύματα. Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά, γιατί τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο σε τόσο μεγάλη έκταση εννοώ, είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής, κύριε Τακλή μου, έτσι είναι? Είναι ένας από τους παράγοντες. Είναι υπεραλίευση και κλιματική αλλαγή. Υπεραλίευση, είναι ένας συνδυασμός. Ένα συνδυασμό, ναι. Και ειδικά σε κλειστούς κόλπους, όπως ας πούμε είναι ο Κορινθιακός. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, έτσι είναι? Στον Κορινθιακό έχουν πρόβλημα για το λόγο το ότι επειδή είναι κλειστός κόλπος δεν μπορούν να βγουν εύκολα. Ακριβώς. Ξατώνται από τα θαλάσσια ρεύματα. Ακριβώς. Τώρα βλέπω κάποιους εκεί σε κάτι παραλίες, πάλι με κάτι φτιάρια, με κάτι κουβαδάκια, με κάτι τέτοια, και βγάζουν τις μέδουσες έξω. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δημιουργείς μία νέα αστεία, ένα νέο πρόβλημα στην παραλία, γιατί ακόμα και νεκρή να είναι η μέδουσα και να την έχει κάποιος μισοθάψει, αν κάποιος πάει και πατήσει πάνω από τα πλοκάμια και τις νηματοκίστες, θα τσιμπηθεί ακόμα και νεκρή να είναι η μέδουσα. Οπότε για ποιο λόγο κάποιος θα δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόβλημα στην παραλία, όταν μέσα στη θάλασσα έχει δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες? Άρα δεν υπάρχει νόημα να βγάλεις τη μία μέδουσα που θα δεις να τη βγάλεις έξω? Όχι, γιατί. Εντάξει, θα βγάλεις, πάνε πολλοί πατεράδες συνήθως για τα παιδιά. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Τις βγάζουν για να ευχαριστηθούν τα παιδιά 5-10 λεπτά ή και ένα τέταρτο μπάνιο. Γιατί συνήθως πάλι θα έρθουν νέες, ή άμα κάποιο πλοίο βάρκα περάσει με το κύμα που θα δημιουργήσει, πάλι θα εκβράσει νέες μέδουσες. Δεν θα ευχαριστηθούν πραγματικό μπάνιο. Καλύτερα είναι να ψάξουν μια παραλία η οποία ίσως να μην έχει, να είναι αντίθετη άνεμη. Αυτό θα ρωτήσω το τελευταίο ερώτημά μου. Με τα θαλάσσια ρεύματα, πώς επηρεάζονται η πορεία τους? Επηρεάζεται, δηλαδή τις πάει και τις φέρνει, τις γυρίζει?
Ακριβώς. Δεν έχουν ενεργητική κολύμβηση, δηλαδή κολυμπάνε αλλά μικρά. Τα θαλάσσια ρεύματα είναι που τους μεταφέρουν, έχουν μια παθητική μετακίνηση. Και αυτό οφείλεται και στα θαλάσσια κύματα, δηλαδή από τους ανέμους. Οπότε άμα μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο και έχουμε έναν βοριά, μπορεί πιο εύκολα ένας πολίτης να πάει να κολυμπήσει εκεί πέρα, γιατί ξέρει ότι θα έχει λιγότερες πιθανότητες για να δει μέδουσες. Άρα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα κοιτάμε και προς τα που είναι ο άνεμος για το ποιο, και σε ποια παραλία θα πάμε. Δεν είναι, παίζει ρόλο και αυτό, αναλόγως που θα υπάρχει η μετακίνηση, ας πούμε. Σε παραλίες οι οποίες έχουμε εξάρσει, όπως είναι το Ιόνιο Κέρκυρα, ναι, θα πρέπει να βασιστούν, αν θέλουν να ευχαριστηθούν μπάνιο. Ναι. Μάλιστα. Οι δάλλους πρέπει να βρουν επιχειρήσεις να βάλουν ειδικά δίκτυα. Μάλιστα. Τα οποία είναι πολύ ακριβά. Άρα, κύριε Τακλή, πρέπει να μάθουμε να ζούμε, όπως είπατε, με τις μέδουσες, να συμφιλειωθούμε μάλλον. Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Έτσι είναι. Ναι. Κοιτάξτε, πολλά είδη είναι και κίνδυνα, έτσι. Απλώς ο κόσμος συχαίνεται, να το πω απλά, να μπει μαζί. Ναι, είναι λίγο αντιαισθητικό, ναι, όπως το βλέπεις δίπλα σου να κολυμπάει. Δεν γνωρίζει. Εντάξει. Βέβαια να πούμε ότι κάποιες δεν τσιμπάνε, έτσι δεν είναι. Κάποιοι... Ακριβώς. Οι περισσότερες δεν τσιμπάνε. Είναι κίνδυνες τα περισσότερα είδη. Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ, την καλημέρα μου.